Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η τοπαθής με αυτά που κάνει για το... για το άρθρο που προβλέπει την εκλογή, την αποδέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τις επόμενες εκλογές. Δείχνει το πάθια που σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, ή η Νέα Δημοκρατία κάνει παιχνίδια με τη συνταγματική αναθεώρηση? Τι από τα δυο ισχύει? Καλά το λέει η Αυγή σήμερα στο πρώτο σελίδα τη, κοινοβουλευτικές κουτοπονηριές. Α, μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τοπαθής, είναι πολύ ψύχρεμος, πεισματάρης και βήμα-βήμα προχωράει στις σοβαρές αλλαγές που χρειαζόμαστε για να μπούμε σε μια κανονικότητα και να ανοίξουμε ορίζοντας για την επόμενη τετραετία. Τώρα, στην κοινοβουλευτική διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης όλοι έχουμε την ευθύνη να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και το έχουμε κάνει. Στο σύνολο του Κοινοβουλίου, στο σύνολο των βουλευτών απευθύνονται οι προτάσεις, μια και είναι καθαρά κοινοβουλευτική διαδικασία, και διά των βουλευτών στο σύνολο του ελληνικού λαού. Να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί οι τηλεθεατές δεν είναι υποχρεωτικό και υποχρεωμένοι να τα έχουν δει όλα και να έχουν παρατηρήσει κάθε λεπτομέρεια της χθεσινής διαδικασίας. Να πούμε αρχικά ότι γίνεται μια συζήτηση σε πρώτη φάση, σε ένα μήνα θα ακολουθήσει και μια δεύτερη συζήτηση για το ποια άρθρα θα συμφωνήσετε να αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή, μετά δηλαδή από τις εκλογές. Υπάρχει λοιπόν αυτό το άρθρο, το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις προηγούμενες ώρες, για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αν συμφωνήσουμε να αναθεωρηθεί, πρέπει να χαράξουμε το ακριβές πλαίσιο από αυτή τη Βουλή, ενώ η Νέα Δημοκρατία αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Λέει ότι αν συμφωνήσουμε να αναθεωρηθεί, η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, και η επόμενη Βουλή θα αποφασίσει τις λεπτομέρειες. Όχι μόνο για αυτό το άρθρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει από την πρώτη στιγμή καταθέσει την άποψη ότι οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να περιλαμβάνουν και την κατεύθυνση που προτείνει κάθε κόμμα και όχι απλώς τον αριθμό, το άρθρο που προτείνεται για να αναθεωρηθεί. Την κατεύθυνση, και αυτή η κατεύθυνση θα πρέπει να αποτελέσει και αντικείμενο της ψηφοφορίας που θα γίνει τώρα και σε ένα μήνα. Και με αυτήν την έννοια στην επόμενη Βουλή, καταρχήν ενώπιον του εκλογικού σώματος, γιατί πάντα μεσολαβούν εκλογές μεταξύ δύο αναθεωρητικών βουλών. Στην επόμενη Βουλή λοιπόν, αλλά και στην εκλογική αναμέτρηση, οι πολίτες να ξέρουν και οι βουλευτές να ξέρουν το περιεχόμενο της πρότασης. Κύριε Δρίτσα, όμως από την άλλη, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά, για ποιο λόγο έχει το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να πάει σε μια δεύτερη Βουλή για να περάσουν οι αλλαγές? Προφανώς, ας πούμε, ο νομοθέτης δεν είχε και στο μυαλό του ότι αλλάζουν οι κυβερνήσεις, εναλλάσσονται ή δεν εναλλάσσονται. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να περνάει ο χρόνος, κάποια πράγματα να ζυμώνονται, να επεξεργάζονται και να μορφοποιούνται αναλόγως και με την εποχή. Ακριβώς γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση το Σύνταγμα είναι σοφό. Το άρθρο 110 που περιγράφει τη διαδικασία αναθεώρησης, ναι, προβλέπει ότι ή στην πρώτη Βουλή εγκρίνεται η αναθεώρηση ενός άρθρου με 150 ψήφους τουλάχιστον. Οπότε, με συγχωρείτε, στη δεύτερη Βουλή απαιτείται... απαιτούνται τουλάχιστον 180 ψήφοι για να εγκριθεί, ή το ανάποδο, εάν η πρώτη Βουλή εγκρίνει με 180 τουλάχιστον, στη δεύτερη Βουλή απαιτείται χαμηλότερη πλειοψηφία, δηλαδή 150. Αυτό είναι μια σοφή ρύθμιση, ακριβώς για τη διαμεσολαβή και η λαϊκή εντολή, και επομένως δημιουργεί κανόνες και ισορροπίας και συνεννόησης και συνένεσης. Αλλά τώρα, και συμμετοχής του λαού ενδεχομένως με την εκλογική διαδικασία ουσιαστικά. Δεν θα έλεγα με ένα άμεσο τρόπο, με ένα έμεσο τρόπο. Πάντως αυτό δεν το λέει μόνο η Νέα Δημοκρατία, για να δώσουμε όλο το ρεπορτάζ. Και ο κύριος Κοντονής, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, είπε ότι η παρούσα Βουλή προτείνει άρθρα και περιεχόμενο βάσει των θέσεων των κομμάτων, αλλά την τελική απόφαση θα την πάρει η επόμενη Βουλή, γιατί μεσολαβούν εκλογές. Πήρε δηλαδή μια... Όχι, ούτως ή άλλως. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητηθεί στο μέλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει σημασία τι θα αποφασίσει η τωρινή Βουλή, και είναι αδιανόητο, ναι, δεν είναι λογικό
οι προτάσεις να μην έχουν και μια ουσία. Όχι την πλήρη διατύπωση, όχι την κάθε λεπτομέρεια, να, αλλά την κατεύθυνση. Όταν λέμε, για παράδειγμα, ότι απεμπλέκουμε τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, αυτό είναι μια κατεύθυνση. Δεν μπορεί μετά να έρθει η επόμενη Βουλή και να αναθεωρήσει το συγκεκριμένο άνθρωπο προς την κατεύθυνση της επανασύνδεσης της διάλυσης της Βουλής με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι είναι στις βασικές κατευθυντήριες. Ωραία, κύριε Δρίτσα, να πάμε τώρα και στην ουσία, στο συγκεκριμένο άρθρο, γιατί ο κύριος Κοντονής δεν είπε μόνο αυτό που διάβασε ο Κώστας, έχει και μια διαφωνία όσον αφορά στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από το λαό. Για άμεση εκλογή. Ναι, για άμεση εκλογή, αφού δεν καταστεί δυνατόν να εκλεγεί ο Πρόεδρος Δημοκρατίας από τη Βουλή. Ναι. Διαφώνησε, και αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφώνησε και με αυτό ο κύριος Κοντονής. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει μια σειρά εξαντλητικών διαδικασιών ώστε να εξασφαλιστεί η εκλογή του Προέδρου από τη Βουλή. Σωστά. Μόνο ως ακραία και απολύτως οριακή λύση προτείνεται να αντιμετωπιστεί και αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, μεταξύ αυτών των δύο υποψηφιότητων που η Βουλή έχει καταλήξει μέσα από τις δικές της διαδικασίες να κληθεί το εκλογικό σώμα. Και μετά από ένα εξάμηνο περίπου, έτσι, ακριβώς, δεν είναι, κύριε Δρίτσα? Μετά από διαδοχικές, ναι, εκλογικές προσπάθειες επιλογής από τη Βουλή, ναι, η οποία κρατάει ένα εξάμηνο και παραπάνω. Μάλιστα, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν αλλάζει το πολίτευμα από προεδρευμένη, γίνεται προεδρική με την άμεση εκλογή τώρα? Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες, ναι, ώστε αυτό να αποφευκθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει στην επόμενη φάση, ναι, και να εξασφαλιστούν όλα τα ενδεχόμενα, γιατί κανένας μας, και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν στοχεύει στην αλλαγή των κανόνων του πολιτεύματος. Δεν το καταλάβαμε τώρα ακριβώς αυτό με την επόμενη φάση που είπατε, δηλαδή αυτό το στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Α, μάλιστα. Οπότε λέτε ότι θα μπορούσε αυτό το κομμάτι της άμεσης εκλογής Προέδρου από τον λαό να συζητηθεί, να κλειδώσει ή να μην προχωρήσει τελικά από την επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική. Μα εκεί είναι αρμοδιότητες της επόμενης Βουλής να τα δει, αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τέτοιο τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στη συνέχιση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Αυτό πρέπει να καταφέρει. Κύριε Δρίτσα, είναι άτολμες οι προτινόμενες από το ΣΥΡΙΖΑ αλλαγές για τη σχέση Εκκλησίας-Κράτους, όπως είπε ο Νίκος Φίλης. Πιάνουμε περιπτώσεις και τα λόγια μελών της δικής σας κοινοβουλευτικής ομάδας. Και στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα ότι είναι πάρα πολύ τολμηρές και δεν θα ψηφιστούν. Ναι. Από τον κύριο Μαρκογιαννάκη. Λοιπόν, τι από τα δύο ισχύει, κύριε Δρίτσα? Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει πια να προχωρήσουμε σε ένα ανοιχτό διάλογο πολύ συστηματικό. Τον κύριο Μιχαηλογιαννάκη, συγγνώμη, κύριο Μιχαηλογιαννάκη το είπε. Ναι. Θα έλεγα ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα ανοιχτό διάλογο. Έχουν γίνει μερικές απόπειρες, αλλά δεν αρκούν. Πρέπει πια η Εκκλησία και το κράτος να είναι δύο λειτουργίες απολύτως διακριτές. Και αυτό ωφελεί την Εκκλησία, ωφελεί και το κράτος, ωφελεί και την κοινωνία, που δεν φαλκιδεύει, δεν υποσκάπτει, δεν υποβαθμίζει το θρησκευτικό συνέστημα, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην εθνική συνείδηση ή στην ιστορικότητα και το ρόλο της θρησκείας στην ιστορική διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Όλα αυτά είναι φανατικές υπερβολές. Όλο αυτό, αντίθετα, τέλος πάντων, το πλαίσιο που βάζετε εσείς, η πρόταση που ΣΥΡΙΖΑ το περιλαμβάνει, σας καλύπτει, ή είναι αυτό ακριβώς που έχετε στο μυαλό σας? Όχι, μας καλύπτει στην συγκυρία αυτή και αφήνει ανοιχτό το πεδίο της συζήτησης, γιατί αυτά τα ζητήματα πρέπει να οριμάζουν και να επιλύονται με έναν τρόπο κατεξοχήν συνενετικό. Φυσικά θα υπάρχουν και αντιπαραθέσεις, αλλά αυτή τη στιγμή το να κατοχυρώσουμε, ναι, το ουδετερό θρησκό του κράτους, ναι, και να προσδιορίσουμε ότι η αναφορά στο άρθρο 3 της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας ως
επικρατούσης θρησκείας είναι διαπιστωτικού χαρακτήρα και δεν είναι χαρακτήρα επιβολής. Αυτά τα δύο πρέπει να γίνουν και είναι υπερόρημα. Και άλλωστε αυτά τα δύο τα κατοχυρώνει και το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 13 εν συνεχεία, το οποίο είναι μη αναθεωρητέο. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 που κατοχυρώνει την ανεξιτρισκία δεν είναι τυχαίο, είναι μη αναθεωρητέο άρθρο, τουλάχιστον η παράγραφος 1, ενώ το άρθρο 3 θεωρείται άρθρο που μπορεί ανά πάσα στιγμή με τις προβλέψεις του Συντάγματος να αναθεωρηθεί. Ερώτηση. Οι φήμες που κυκλοφόρησαν χθες περί ενδεχόμενης αποχής μέρους βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιες ψηφοφορίες είχαν τελικά κάποια βάση, κύριε Δρύτσα, γιατί όποιος θα μπαίνει στο απόγευμα χθες για ένα πεντάωρο, αυτό το κρυφτούλι έβλεπε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτές οι κουτοπονηριές για τις οποίες σας είπα και τα fake news. Τα απάντησε και ο Χατρούγκαλος και ο κύριος Δουζίνας και όλοι τα απαντήθηκαν αυτά στη Βουλή. Δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας αφήσουμε να πάτε στη Βουλή. Γιατί πρέπει να τρέξω γρήγορα γιατί έχουμε διαδικασία επί διαδικαστικών θεμάτων που έχουν ουσία σοβαρή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.